Αυτά είναι κυρίε και κύριοι. Έπρεπε να φτάσω 50 ετών για να βιώσω επαγγελματικό γκόστινγκ. Ναι. <laughs> 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 Αχ, είναι σήμερα Απέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 και κάθομαι εδώ στον υπολογιστή και κάνω μοντάζ. Και ξαφνικά μου ήρθε. Wow. Αυτό που συνέβη και χθε το βράδυ, τη βράδυ, μεσάνυχτα προ χαράματα τη σημερινή μέρα, ήταν επαγγελματικό γκόστινγκ. <laughs> Όντως Να άλλο ένα ωφέλιμα Που μπορούμε να έχουμε από αυτό που μου συνέβη και χθε. Να το αναλύσω λίγο Γιατί είναι μια συνθήκη Η οποία δεν συμβαίνει μόνο στις ερωτικές γνωριμίες Δεν συμβαίνει μόνο στο φλερτ προφανώς Συμβαίνει και σε επαγγελματικέ συναναστροφές <χει> Λοιπόν προσπαθώ να σκεφτώ γιατί όχι γιατί με ενδιαφέρει, ούτως ή άλλως έχω κάνει αυτό στον εαυτό μου και έχω πει να και να και να και κακώς δεν άκουσες τον άντρα σου γιατί όντω, όταν δέχθηκα την πρώτη κλίση για να πάω στην εκπομπή μου λέει ο Πάνος έχεις πει δεν θα ξαναπάς στην τηλεόραση σκέψου το και είχε δίκιο ότι έπρεπε να το σκεφτώ και να το τηρήσω αυτό που δεν θα ξαναπώ στην τηλεόραση γιατί την τελευταία φορά που είχα φιλοξενηθεί μέσω Skype σε μια τηλεοπτική εκπομπή θυμάμαι τώρα σε ποιο κανάλι στο ίδιο πρέπει να ήταν, δεν ήταν Ποια εκπομπή ήταν που είχα φιλοξενηθεί. Α το σκάι, νομίζω ήταν εκείνη η εκπομπή. Τέλο πάντων. Πρόσφατα το καλοκαίρι, πότε ήταν που είχα φιλοξενηθεί σε μια εκπομπή που πάλι με έστησαν. Και μετά με έβγαλαν μόνο για 5-6 λεπτά και μιλούσαν πάνω, δεν με άφηναν να μιλήσω. Οπότε είχα, όταν είχε τελειώσει εκείνη η σύνδεση, είπα: Κάνει, φτάνει, δεν ξαναβγαίνω στην τηλεόραση. Ούτε την Κυπριακή, ούτε την Ελληνική. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν χρειάζομαι την τηλεοπτική προβολή. Ε, όταν ήμουν νεότερη, όταν ήμουν μια νεαρή ψυχολόγος που είχα ένα δικό μου γραφείο, ίσως να χρειαζόμουν την προβολή, αν και δεν ήταν η τηλεόραση αυτή που με έφερνε την πελατεία. Από την πρώτη μέρα που τελείωσα τις σπουδέ μου και αρχίσα να εργάζομαι ως ιδιώτης ψυχολόγος, είχα πάντα περισσότερη πελατεία από όσοι μπορούσα να διαχειριστώ και πάντα παρέπεμπα θεραπευόμενους σε άλλους συναδερφούς, αλλά... Υπήρχε ένα νόημα ρε παιδί μου ότι ήμουν μια νεαρή ψυχολόγος η οποία είχα το χάρισμα του λόγου, το χάρισμα του κυπριακού λόγου φυσικά. <laughs> Γιατί Πάντα θα βρεθεί και κάποιο που θα πει το κοντό και το μακρύ του πώ προφέρει την τάδε λέξη και την προφέρει χωριάτικα και βαριά. Όπω την προφέρουν οι Κυπραίοι και όχι όπω την προφέρουν οι Ελλαδίτε, όχι όπω την Δημοτική. Τέλο πάντων, είχε κάποιο νόημα όταν ήμουν μικρότερη να βγαίνω στην τηλεόραση, όταν έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο. Είχε κάποιο νόημα. Πλέον δεν έχει νόημα. Και εμπορικά δεν έχει νόημα. Με την έννοια του ότι το κανάλι μα στο YouTube είναι ένα κανάλι το οποίο έχει τεράστια δύναμη ώστε να δίνει πληροφορία σε ανθρώπους που τη χρειάζονται για ζητήματα ακόμη μέχρι και ενός βιβλίου. Πολλές φορές έχει τύχει να φιλοξενήσω κάποιον εδώ στο κανάλι να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που έχει γράψει εννοείται ότι εγώ δεν κάνω εμπορικά βίντεο εννοείται ότι ποτέ δεν με έχει πληρώσει κάποιο χρήματα για να κάνω πληρωμένη διαφήμιση ποτέ αλλά να μου πω βρε παιδί μου Πήγα στο κανάλι και ξεπούλησαν τα βιβλία μου μετά. Πήγα στο κανάλι, μίλησα για του πύραγγε μου και μου ζητούσαν να πάρω τους πύραγγε μου και το καθεξής. Ο κόσμο εδώ στο κανάλι είναι κόσμο ο, ο οποίο εμπιστεύεται την ικανότητα που έχω να κρίνω του ανθρώπου που θα προσκαλέσω εδώ στο κανάλι. Τι περισσότερε φορέ, να <σ> του <Wisdom> κρίνω <σ> ορθά <cũ> και <σ> να <cowican> παρουσιάζω ανθρώπου με εντυμότητα. Οπότε εμπιστεύονται και μια πρόταση που μπορεί να γίνει που ξαναλέω οι προτάσεις πάντα γίνονται με στόχο και σκοπό κάτι που πραγματικά αρέσει σε μένα να το πω και σε εσά. και πολλές φορές μιλώ και για προϊόντα ή πράγματα τα οποία αγοράζω από το φαρμακείο, αγοράζω από το σούπερ μάρκετ και μ' αρέσουν Χωρί να ξαναλέω, δεν κάνω ποτέ πληρωμένε διαφημίσει. Πληρωμένη διαφήμιση τι σημαίνει, να σου δώσουν χρήματα για να κάνει ένα βίντεο και να πει: Αν αρέσει πολύ αυτό το προϊόν, ε, και να μην πει ότι με έχουν πληρώσει. Τώρα το γεγονό ότι στα βίντεο που ανεβαίνω στο κανάλι ε, βάζει η Google διαφημίσει, τι οποίε δεν τι ελεγχώ εγώ, τις βάζει Google και μου δίνει κάποια χρήματα κάθε μήνα ω έσοδο από τι διαφημίσει του καναλιού. Εκείνο ναι, δεν είναι όμω πληρωμένη διαφήμιση. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είμαι εγώ που την κάνω. Ότι διακόπτει το βίντεο το YouTube και βάζει τι διαφημίσει. Και όπω είπαμε και σε άλλο βίντεο, αν κάποιο θέλει να παρακολουθεί τα βίντεο από το YouTube χωρί διαφημίσει, εγώ αυτό κάνω. Εγώ έχω συνδρομή premium. Νομίζω 10 11 ευρώ το μήνα, δεν θυμάμαι γιατί πληρώνω τόσε σύνδρομε. Πληρώνει ένα ποσό 10 ή 11 ευρώ το μήνα και μπαίνει και βλέπει οποιοδήποτε βίντεο από το YouTube χωρί καμία απολύτω διαφήμιση. Υπάρχει και αυτό ο τρόπο. Τέλο πάντων, με παίρνει η κοπελίτσα, η κοπέλα, δεν ξέρω τι ηλικία έχει, με παίρνει η κοπέλα τηλέφωνο, λέει Γεια σα, είμαστε ένα από την ΤΑΔΕΧΠΟΜΗ και θέλουμε να σα προσκαλέσουμε. Τη λέω Κοιτάξτε, δεν βγαίνω στην τηλεόραση, έχει πολύ καιρό που έχω σταματήσει να βγαίνω στην τηλεόραση. Και την τελευταία φορά που βγήκα μέσω Skype, με είχαν για πολύ λίγο χρόνο, μου έφαγαν πάρα πολύ χρόνο και δεν με έβγαλα να μιλήσω και έχω αποφασίσει να μην ξαναβγω. Και για αυτό τον λόγο, όχι μόνο για τον λόγο, δεν τη είπα του άλλου λόγου εκείνη την ώρα, τη είπα αυτό, μου λέει Μα κυρία Θέκλα, εγώ σα θέλω καλεσμένη μου, έρχεσαι συντάκτηρα τώρα. Σα θέλω καλεσμένη μου στην εκπομπή και θέστε όλε τι ώρε τη εκπομπή. Θα είναι σαν να κάθεστε εκεί στο πάνελ, αλλά θα είστε από το Skype. Και μου λέει: Έχω παρακολουθήσει τα βίντεο σα και κάνετε πολύ καλέ αναλύσει από συνεντεύξεις που είχε η Ειρήνη εδώ σε εμά και αλλού, της είπα φυσικά ότι η εταιρεία, νομίζω είναι η Digital Minds, η οποία διαχειρίζεται ε, τα βίντεο του Open στο YouTube, ε, βάζει... Ε, πνευματικά δικαιώματα και ε, κάποιες φορές που χρησιμοποίησα αποσπάσματα από το open μου έκαναν strike της το είπα αυτό το πράγμα μου είπε θα το ψάξω αλλά δεν έχει να κάνει με μένα είναι του καναλιού εγώ με αρχή συντάκτη αυτής της εκπομπής και λέω εντάξει με έπεισε, με έπεισε ότι όντω ήθελε αυτή η εκπομπή να ακούσει μια σοβαρή άποψη ενός ψυχολόγου ο οποίος έχει αποδείξει με τα βίντεο που φτιάχνει Γενικώ, αλλά και με τα βίντεο που φτιάχνει ειδικό σε αυτό το θέμα, ότι δεν μασάει τα λόγια του και ότι έχει μια όντω κλινική και επιστημονική ματιά πάνω στο ζήτημα. Με πείθει. Μου στέλνει στη συνέχεια και μηνύματα άλλα. Ε, ότι την ενδιαφέρουν τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι, ότι, <χω> ότι θα κάνουμε και άλλα θέματα κλπ. Και, και, και μου έκανε εντύπωση εμένα, ρε παιδί μου, μου φάνηκε ότι ήταν αρκετά φιλική. Εγώ όμω είμαι φιλική πίσω, γιατί είμαι φιλική με όλου του ανθρώπου. Αλλά έτσι λίγο σκέφτηκα. Λίγο σαν love bombing φαίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ οικειότητα, πολλά μηνύματα. Τέλο πάντων. Και μου στέλνει την τρίτη ένα μήνυμα που σα το δείξα και χθε, το οποίο δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Να το. Καλημέρα. Αύριο βράδυ, αυτό μου το στείλει την τρίτη. Στις 11.30 βγαίνουμε αέρα. Χρειάζομαι Skype, τηλέφωνο, θα είστε περίπου δύο ώρες στον αέρα και θα συμμετέχετε κανονικά τι τίτλο θέλετε να σας βάλω. Το βλέπω εγώ αυτό, της απάντησα. Όπως πάντοτε απαντώ στου στους ανθρώπους οι οποίοι απευθύνονται σε μένα και έχουμε κάνει ήδη μια προηγούμενη συνομιλία και δεν λέω δεν χρειάζεται να την ξαναπάρω και να τη πω μην τυχόν και με στήσετε, μην τυχόν και μου φάτε τις ώρες μου, μην τυχόν και με ξενυχτήσετε. Η αλήθεια είναι δεν μου έχει ξανασυμβεί να με καλέσει η εκπομπή, να με κλείσει για να πάω, να πάρει τα στοιχεία μου, να με διαβεβαιώσει ότι θα με έχει στον αέρα και μετά να μου κάνει τέτοιου είδους γκόστι. Τέλος πάντων, περιττόν να σας πω ότι για μένα με δύο μικρά παιδιά που είναι μαθητές, με το πρόγραμμα μου το καθημερινό σημαίνει να, να μπω σε έξτρα κόπο και έξτρα δυσκολία ώστε να είμαι έτοιμη εκείνη την ώρα. Να είμαι ξεκούραστη εκείνη την ώρα για να μπορώ να αντέξω δύο ώρε που να είμαι στην τηλεόραση. Να είμαι τέλο πάντων ευπρεπή, whatever. Έχ, έρχεται η ώρα 11.30. Ε, έκανα ένα live χθε. Δείτε το. Είναι αυτό εδώ. Είναι το απόσπασμα. Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα σύντομο live. Τώρα θυμήθηκα να το κάνω. Ε, δεν προλαβαίνω να ανεβάσω, να να τραβήξω ένα βίντεο και να το ανεβάσω στην κοινότητα. Άρα κάνω έτσι απροειδοποίητα ένα σύντομο live για να σας πω ότι απόψε καλεσμένη στην εκπομπή «Υποθέσεις του Πέτρου Κουσουλού στον ΟΠΕΝ», στο τον Τουλεπτικό Σταθμό, τον ελληνικό, μέσω διαδικτύου φυσικά, μέσω Skype. Ε, αποδέχτηκα την πρόσκληση της εκπομπής επειδή επικοινώνησε μαζί μου η αρχησυντάχτρια... η οποία μου είπε ότι είχε παρακολουθήσει τα βίντεο που έφτιαξα... σχετικά με την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτσούκου... την υπόθεση του αδόκητου θανάτου πέντε βρεφών... τουλάχιστον πέντε βρεφών που γνωρίζουμε. Ε, και παρόλο που είμαι πολύ διστακτική στο να βγαίνω σε τηλεοπτικές εκπομπές... μετά που συζήτησα με την αρχησυντάχτρια της εκπομπής πίστηκα ότι ίσως να αξίζει τον κόπο να παρουσιαστώ. Μου είπε ότι θα είμαι καλεσμένη σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, από τις 11.30 μέχρι τις 1.30. Ε, ήθελα να σας το πω, εάν θέλετε να το παρακολουθήσετε, όση ώρα θα είμαι στην εκπομπή, Μπορείτε, αν θέλετε, να γράψετε σχόλια κάτω από αυτό το live, αν υπάρχει τρόπος να μεταφέρω κάποια σχόλια στην εκπομπή ή να μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις εμένα. Δηλαδή, Όπω θα έχω ανοιχτό το, το Skype. Με παίρνουν τηλέφωνο τώρα. Πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, όπω θα έχω ανοιχτό το Skype, θα κοιτάω για να δω α, τι τυχό θα μου γράψετε. Λοιπόν, θα τα πούμε στα σχόλια αυτού του βίντεο. Γεια. Yeah. Ακούσατε ότι χτύπησε η κλίση του Skype και το έκλεισα. Με ανοίγω στο Skype, δεν μου μιλά κανεί. Βλέπω την εικόνα τη εκπομπή. Δεν μου μίλησε κάποιο σε άλλε εκπομπέ, σε άλλα κανάλια που έχω βγει πολλέ φορέ με στο Skype. Μιλούσε κάποιο από το κοντρόλ και έλεγε Γεια σα! Θα σα έχουμε στην αναμονή σε τόση ώρα, θα σα μιλήσουμε. Δεν μου μίλησε κανένα. Λέω: Είναι πολύ, πολύ άσχολη εκπομπή. Α, πρέπει να έχουν πολλή πίεση. Εντάξει, από τη στιγμή που με πήρα στο Skype, με καλούν και στο τηλέφωνο γιατί όταν βγαίνει από Skype έχεις μπροστά σου ανοιχτή την εφαρμογή του Skype αθόρυβη, ούτε από σένα ένα ήχο ούτε σε ένα σου δίνει πίσω ήχο και έχεις το αυτί σου, το ακουστικό από το τηλέφωνο σου όπου ακούς από το τηλέφωνο την εκπομπή που είναι κάποια δευτερόλεπτα πιο νωρί από αυτή μου μεταδίδεται στις τηλεοράσεις του καθενό στο σπίτι του και όταν έρθει η ώρα που θα σε βγάλω μιλάς μέσα από το τηλέφωνο σου, από το μικρόφωνο του ακουστικού του τηλέφωνου σου. Ξεκινάει η εκπομπή, εγώ την βλέπω την εκπομπή στο Skype, ακούω συντονισμένο τον ήχο στο τηλέφωνο, βγαίνει, παρουσιάζει τους καλεσμένους, λέει ποιοι θα βγουν, δεν λέει το όνομά μου. Μου φάνηκε παράξενο. Εφόσον σας έδειξα το μήνυμα <χει> και μου είπε θα είσαι καλεσμένη κανονική. Ξεκινάει λοιπόν η εκπομπή στις 11.30, δεν με προαναγγείλει ο κύριος δείχνει τους καλεσμένους, βγάζει κάποιο στο Skype, οπότε τη στέλνω εγώ μήνυμα 11 και 35. Καλησπέρα. Νόμιζα πως θα ήμουν καλεσμένη. Γιατί δεν με προαναγγελεί ο κύριος Κουσουλός. Εάν το είδατε εσείς, το είδα και αυτή το μήνυμα. Εάν το απαντήσατε εσείς, το απάντησε και αυτή το μήνυμα. Εγώ πάλι λέω, επειδή γνωρίζω από τηλεοπτικέ εκπομπέ και γνωρίζω ότι χαμό γίνεται στο κοντρόλ μια εκπομπή και πόσο τρέχει ο αρχισυντάχτη, ο σκηνοθέτη, η παραγωγή κλπ. Εκείνη λέω εντάξει, λέω, μπορεί να με βγάλει. Και επειδή είμαι επαγγελματία, δεν έσβηξα τα φώτα, δεν έκλεισα το Skype, δεν έκλεισα το τηλέφωνο και να πω άντε στο καλό. Λέω είμαι επαγγελματία από τη στιγμή που έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι εκεί και θα δώσω αυτό το χρόνο, θα το κάνω. Μετά από 45 λεπτά περίπου, 12, 12 και 22 μετά τα μεσάνυχτα, τις γράφω. Περιμένω πάνω από μία ώρα. Βλέπω ότι έχετε άλλη ψυχολόγο καλεσμένη που είναι όλη την ώρα εκεί. Ούτε καν με προανήγγειλε. Στο τηλέφωνο σας είπα πως δεν επιθυμώ να συμβεί αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Να κάθομαι μία ώρα άπραγη, χωρίς κανένα ρόλο στην εκπομπή. Να σας το δείξω κιόλας αυτό που βλέπετε που είναι διαβασμένο, διαβάστηκαν σήμερα. Νάτο, τα πρώτα μηνύματα που έστειλε 11 και 35 και τα επόμενα που έστειλα 12 και 22. Τίποτα. Δεν απαντάει. Βλέπω ότι δεν είναι online. Σε κάποια φάση κοιτάζω ότι μπήκε online, ότι τα μηνύματα δεν έγιναν μπλε, αλλά προφανώς τα διάβασε από την προεπισκόπηση και δεν απάντησε τίποτα. Οπότε σε ένα διάλειμμα την πήρα τηλέφωνο. Δεν απάντησε το τηλέφωνο. Τη έστειλα μήνυμα στο κινητό. Θα μου πείτε γιατί επέμενες τόσο πολύ. Ήθελες αμέτη μου χαμέτη να βγεις. Όχι. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι με τόση αναισθησία, με τόση απροκάλυπτη γαϊδουριά που συμπεριφέρονται έτσι και έτσι. Ωραία μία τη έστειλα μήνυμα. Η κλίση τηλεφωνική έχει κλείσει. Εγώ, ενώ μεταξύ, είχα κλείσει την κλίση και με πήραν πίσω, αλλά ακούγεται διπλή φωνή. Ακούω διπλό ήχο και το κοντρόλ και την εκπομπή. Τίποτα. Δεν μου απάντησε. Τίποτα. Γιατί από ένα σημείο και μετά, ενώ άκουγα καθαρά από το τηλέφωνο την εκπομπή, άρχισα να ακούω διπλού ήχου. Να ακούω δηλαδή και τους ήχους του ήχου του κοντρόλ. Μετά από αυτό, την είχα πάρει τηλέφωνο, τη είχα στείλει μηνύματα. Τίποτα. Και ξαφνικά, κατά τι μισή. Δηλαδή δύο ώρες μετά που εγώ στεκόμουν εδώ στα φώτα Καθόμουν εδώ πέρα και ήμουνα σε επιφυλακή για να βγω στον αέρα Κλείνει και το Skype, κλείνει και το τηλέφωνο Χωρίς γεια σα, χωρίς bye bye <laughs> 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 Και έπειτα παρακολούθησα την εκπομπή τη μέχρι τέλου. Και έκανα το live στο κανάλι γιατί εντωμεταξύ συνέβαιναν όλα εκείνα τα στην εκπομπή. Όλο ο κίνο, ο κυτρινισμό και όλη εκείνη η κακία. Και πραγματικά είχα εξαιρετική έγνοια για του ανθρώπου από το κανάλι, που κακώ έκανα το live να του πω ότι θα ήμουν στην εκπομπή και ένιωθα ενοχέ που παρακολουθούσαν την εκπομπή, επειδή εγώ είπα για την εκπομπή. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο για το live που έκανα στις 2 το πρωί. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι γκόστιγμα μου <laughs> Υποθέτω ότι επειδή εγώ είπα ξεκάθαρα μην τυχόν και με στήσετε μην τυχόν και να με έχετε στο περίμενε και να μου τελευταία στιγμή να μην με βγάλετε γιατί είναι πολύτιμο ο χρόνο μου και δεν έχω χρόνο να χάνω Ίσως έγινε οτιδήποτε και αποφάσισαν ότι μας κάνει καλύτερα μια άλλη ψυχολόγος που να έρθει εδώ στο πλατό και φοβήθηκαν ίσως να με πάρουν να μου που ξέρεις βρεγά η εσύ που είσαι εκεί στην Κύπρο και που σε πήραμε τηλέφωνο και σε καλοπιάσαμε για να έρθει στην εκπομπή, βρέκα η δούρα, δεν σε χρειαζόμαστε πλέον. Οπότε, α είναι και τώρα η ώρα 10 το βράδυ, 9 το βράδυ, 11 το βράδυ, φέραμε άλλη. Οπότε, δεν σε θέλουμε. Φοβήθηκαν ίσω ότι εγώ θα του τα έλεγα. Θα του έλεγα είναι απαράδεκτη συμπεριφορά σου και είναι αντιπαγγελματική. Και τώρα θεωρώ πω είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά τη και αντιπαγγελματική. Έχει όμως και ένα άλλο στοιχείο, ένα άλλο level, πιο ψηλά. Είναι και έξτρα, έξτρα κακοποιητική. Πρόκειται για ψυχικά κακοποιητική συμπεριφορά. Γιατί σίγουρα η αρχή συντάκτρια της εκπομπής, η οποία ήταν αυτή που επικοινώνησε μαζί μου, είχε τους λόγους της για να επικοινωνήσει μαζί μου. Εγώ δεν την, έψαξα, δεν ψάχνω εκπομπές, δεν ζητιανεύω να βγω στην τηλεόραση, Έχετε δει και το βίντεο ότι πόσα χρόνια ήμουνα στην τηλεόραση και ότι μόνη μου συνειδητά αποφάσισα να σταματήσω από την τηλεόραση και διεκόψα τη δική μου καθημερινή εκπομπή που είχε και το όνομα μου στον τίτλο. Αλλά αυτή για να με καλέσει σημαίνει ότι κάτι είδε, κάτι κατάλαβε ή κάτι σκέφτηκε ότι θα ήταν χρήσιμο για τη δική της εκπομπή να με καλέσει. Εγώ μίλησα όπως μιλάω πάντα, με ειλικρίνεια και ευθύτητα, Είπα ότι έχω προβληματισμούς για το να βγω σε Skype στην εκπομπή γιατί μου έχει τύχει πρόσφατα σε άλλο κανάλι να με καλέσουν και να μου πούν θα μιλήσουν 20 λεπτό και τελικά είναι ένα κουτσουρωμένο 5 λεπτό και να μου φάνε χρόνο πολύτιμο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν με έβγαλε, δικός της λόγος, σίγουρα δεν έχει να κάνει με μένα, γιατί δεν είχαμε κάποια επικοινωνία αρνητική ή να κάνω κάτι εγώ που έχει σχέση με την εκπομπή, καμία σχέση. Και προτίμησε αντί να μου πει ξεκάθαρα όχι δεν θα βγεις Αντί να απαντήσει ένα από τα μηνύματα και ας γράψει μια μπουρδα, ένα ψέμα ε, α, Απολογούμε αλλά κάποιος άλλος είχε αποφασίσει να μην έρθεις εσύ Μου έκαναν κόστινγκ Με άφησαν εκεί να στέκομαι στα φόντα του Skype Να ακούω από το ακουστικό τον ήχο της εκπομπής την πρώτη ώρα κανονικά και την δεύτερη ώρα α, Τη δεύτερη, τη δεύτερη μια μισή ώρα distorted, τη δεύτερη ώρα distorted και να το κλείσω. Και να το κλείσω χωρίς να μου πούν απολύπως τίποτα. Φαντάζομαι θα σκέφτονταν, εντάξει αυτή είναι τρελή, θα νευριάσει. Θα νευριάσει και θα κλείσει μόνη της στο Skype, θα κλείσει μόνη της στην τηλεφωνική γραμμή και έτσι δεν θα χρειαστεί να απολογηθούμε. Αυτή είναι συμπεριφορά όμως, την οποία έχουν πολλοί άνθρωποι και την έχουν και μέσα σε επαγγελματικέ σχέσει και μέσα σε φιλικέ σχέσει και μέσα σε ερωτικέ σχέσεις. Δεν εξηγούνται. Δεν έχουν το θάρρο και τα κότσια να πούν την αλήθεια. Ναι, ήθελα να κάνουμε αυτό το πράγμα μαζί, τώρα πλέον δεν θέλω. Δεν έχουν την ολοκληρωμένη προσωπικότητα και τον υγιή χαρακτήρα που να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και των αποφάσεων τους. Πραγματικά, εγώ θα ένιωθα μια ανακούφιση αν με έπαιρνε η ώρα 11 ή η ώρα 10 ή η ώρα 9. Μου στέλνει το και να μην είμαστε στο κινητό και να μου πει, ξέρει, τελικά δεν σε χρειαζόμαστε. Θα ένιωθα μια τεράστια ανακούφιση, γιατί για μένα ήταν άγχο το να βγω η ώρα 11.30 στην εκπομπή και ήταν άγχο το να συμμετέχω σε ένα τέτοιο event. Χωρί χαρακτηρισμού. Πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά μου έκανε πάρα πολύ καλό δεν με έβγαλα. Όμω, κάνω αυτό το βίντεο για να εξηγήσω ότι τον κόστινγκ που μα κάνουν οι γκόμενοι, οι γκόμενε, οι wannabe συνεργάτε, οι wannabe καλοί άνθρωποι, δεν έχει να κάνει με εμά. Δεν έχει να κάνει με το ε, ότι εμεί είμαστε άνθρωποι χαμηλότερη στάθμη, χαμηλότερη αξία και μα αξίζει να μα συμπεριφέρονται στα σκουπίδια. Γιατί μιλάμε για τεράστια απαξίωση. Είναι πολύ μεγάλη απαξίωση να απασχολεί έναν άνθρωπο και μάλιστα είχαν πάρει και τηλέφωνο στον παλιό εκδοτικό οίκο με τον οποίο συνεργαζόμουν για να βρουν τον τηλέφωνο. Και με πήραν από τον προηγούμενο εκδοτικό οίκο, τον πρόπροηγούμενο προηγούμενο αυτόν τον μεγάλο, να με ρωτήσω ότι κυρία Τάδε από το κανάλι Τάδε ζητάει τον αριθμό σα και να το δώσουμε. Δηλαδή δεν ήταν, α, ήταν κάτι που έγινε προγραμματισμένα. Γιατί για να σε από έναν εκδοτικό οίκο με τον οποίο πλέον δεν έχει συνεργασία και να σου πούν ότι ζητάνε το τηλέφωνο σα από το κανάλι, είστε εντάξει να το δώσουμε, σημαίνει ότι κάνει προσπάθεια να βρει αυτό το πρόσωπο. Τώρα το να πα στον εκδοτικό οίκο με τον οποίο έχω διακόψει συνεργασία εδώ και δύο χρόνια, τέλο πάντων σημαίνει ότι δεν με έχει ψάξει και καλά. Όπω και να έχει. Το να μας προσεγγίσει κάποιος να ζητήσει από εμά χάρη γιατί χάρη θα τις έκανα να έβγαινα στην εκπομπή της. Χάρη τις έκανα που στάθηκα και στήθηκα δύο ώρες στα φώτα. <laughs> ε, θα σα δείξω λίγο τα φώτα τι δυνατά φώτα έχω. Βλέπετε τι γίνεται με τα φώτα. Μιλάμε για πολύ δυνατά φώτα το οποίο είναι μέσα στα μάτια μου. Τέσσερα φώτα. Όταν γυρίζω ένα βίντεο, έχω αυτού του προβολεί μέσα στα μάτια. Που σίγουρα δεν είναι ότι ξεκουραστώ και ώρα 11.30 το βράδυ. Λοιπόν, για να συμπεριφέρεται έτσι κάποιο, σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει καμία εκτίμηση προ του συνανθρώπου του. Γιατί εγώ δεν έχω κάποια σχέση με αυτή την κοπέλα, ούτω ώστε να δικαιολογείται να μου κάνει με κάποιο τρόπο εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα. Προφανώ είναι το μότο ο περάντη τη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί Έχει έναν απαξιωτικό τρόπο Χειραγωγεί τους άλλους ανθρώπους Δηλαδή όταν θέλει κάτι να γίνει Λέει λόγια που θέλει ο άλλος να ακούσει Ή υποθέτει πως θέλει ο άλλος να ακούσει Λέει τα κατάλληλα λόγια για να σε πείσει Να σε φέρει στο φιλότιμο Να σε κολακεύσει κιόλα ίσω. Για να δεχθεί να κάνεις αυτό που θέλει Και όταν δεν τη είσαι χρήσιμη Σε πετάει έτσι χωρίς να σου πει ένα για. Φυσικά, επειδή πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, το δικό μου το κομμάτι, το δικό μου το κομμάτι το προβληματικό, ήταν ότι προφανώς υπέκυψα στη χειραγώγηση που με έκανε. Ότι προφανώς κάποιο κομμάτι μου people pleasing ενεργοποιήθηκε και ήθελα να την ευχαριστήσω. Οι κολακίες δεν με πιάνουν. Σε καμία περίπτωση. Οι κολακίες μου προκαλούν αλλεργία. Αυτό που ίσως κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει ως κουμπί για να με διαχειριστεί, είναι να με κάνει να νιώσω ότι αν του κάνω αυτή τη χάρη θα τον εξυπηρετήσω πολύ και θα τον ευχαριστήσω. Το οποίο είναι ένα κομμάτι που το δουλεύω Να μην είμαι πιο Και να παραμένω σταθερή στις αποφάσεις μου Οπότε ναι είναι γκόστινγκ αυτό που έφαγα χθες Έφαγα τηλεοπτικό <laughs> κόσμο. <laughs> Εγώ φταίω γιατί από την αρχή δεν ήταν υγιής η επικοινωνία. Υπήρχε κάτι το τοξικό, κάτι το δυσανάλογο στην επικοινωνία. Παρόλο που έχω ζήσει την τηλεόραση για πάνω από 20 χρόνια, εξακολουθώ να διατηρώ μια παλαβή αθωότητα, μια αφελή αθωότητα για το ότι μπορεί μέσα από το χώρο της τηλεόρασης και σε τέτοιες θέσεις να υπάρχουν αρθρού που να μην είναι τοξικοί. Αλλά δεν ισχύει, ειδικά σε τέτοιες θέσεις. Οπότε παθαίνουμε και μαθαίνουμε. Το ρεζουμέ είναι ότι αν μας κάνουν ghosting δεν φταίμε εμείς που μας έκαναν ghosting. Αν μας ξανακάνουν ghosting όμως σημαίνει ότι δεν πήραμε τα μαθήματα από το προηγούμενο ghosting. Υπάρχουν κοινά στοιχεία στους ανθρώπους που κάνουν ghosting. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ψυχολογική μέθοδος που χρησιμοποιούν αυτοί που κάνουν ghosting. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω και το επεισόδιο του podcast το οποίο είναι σχετικό με τον ghosting. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μου γράφατε στα σχόλια αν έχετε βιώσει κάτι παρόμοιο. Επαγγελματικό δηλαδή ghosting. Περιμένω για να δω. Γεια! Yeah.